Λοιπόν, ακούγοντας τη Σοφία, εγώ σκεφτόμουν εκείνο το τραγουδάκι που ακούγαμε συχνά, το σπιτάτο τραγουδάκι που ακούγαμε συχνά το πρωί από το κόκκινο, όταν φλέρταρε λίγο με την... με αναρχίζουσες, ας πούμε, απόψεις και δεν είχε γίνει ένα ανταγωνιστικό ενημερωτικό μέσο όπως είχε γίνει την τελευταία περίοδο, μετά την αλλαγή. Θα πάω στην Πολυσμανία και έχω την εντύπωση ότι ήταν ότι σίγουρα δεν θα συμφωνούσες με τίποτα με το περιεχόμενό του. Όχι. Παρόλα αυτά θα έλεγα ότι πάρα πολλά από αυτά που... εφιαλτικά περιγράφονται εκεί, παρατίθενται, έχουν πολύ σχέση με την αλήθεια. Είπε λοιπόν, ανατρέποντας τώρα και εγώ και τη σειρά αυτών που ήθελα να πω, να μιλήσω και εγώ για την αστυνομία. Η δουλειά μου, όπως και η δουλειά της Σοφίας, ίσως με φέρνει σε επαφή συχνά με την αστυνομία, πολύ συχνά, παραπάνω από όσο θα έπρεπε. Και μπορώ να πω ότι είναι κάτι που το βιώνω στο πέτσι μου. Πράγματι, όπως είπε και η Σοφία, ο ρόλος ο ίδιος της αστυνομίας είναι η άσκηση της βίας. Αυτό είναι η ουσία του ρόλου της, η άσκηση της βίας. Και εκεί αυτή η διάκριση νόμιμης και παράνομης νομίζω ότι θα με βρίσκει αντίθετη. Και θα έλεγα ότι... αυτό είναι έτσι κι αλλιώς το πρόβλημα, ότι η βία είναι μέρος της δουλειάς τους. Και θα έλεγα ότι το γεγονός ότι η βία είναι μέρος της δουλειάς τους, η εξουσία είναι μέρος της δουλειάς τους, ανατρέπει λίγο και αυτό που είπες, ότι είναι παιδιά πράγματι που προέρχονται από λαϊκές τάξεις, είναι παιδιά που προέρχονται σε μεγάλο βαθμό από την επαρχία. Είναι ένας κόσμος ο οποίος πραγματικά μπορεί να φτάνει και ψιλοάδωλος πολλές φορές στην αστυνομία. Στις τάξεις της αστυνομίας, είναι όμως ένας κόσμος αντίστοιχα, ο οποίος προέρχεται όχι μόνο από το λαό, αλλά και από τα γυμναστήρια, προέρχεται από το ένα πολιτικό περιθώριο με το οποίο έχει συνδιαλλαγή προτού ήδη φτάσει να περάσει στο σώμα, ένας κόσμος ο οποίος έχει ήδη υποστεί μια διάβρωση στο επίπεδο της συνείδησης, ο οποίος δεν έρχεται για να γίνει διώκτης του εγκλήματος, αλλά έρχεται για να ασκήσει εξουσία, γιατί είναι φορέας εξουσίας, γιατί θα γίνει φορέας εξουσίας. Και γι' αυτό βλέπεις νέα παιδιά, πολύ προτού τα διαβρώσει η ίδια η λειτουργία και οι πρακτικές και οι παραδόσεις του σώματος, που είναι παραδόσεις, έτσι όπως και εσύ πριν περιέγραψες, βίας, συγκάλυψης, διαφθοράς, δεν τα πες ακριβώς έτσι, αλλά έτσι είναι. Πριν από αυτό έχουν ήδη, είναι πρόθυμα και έτοιμα να συμμετάσχουν σε αυτό το παιχνίδι. Η αστυνομία... δεν είναι ο φορέας εκείνος που είναι ταγμένος με την προστασία του πολίτη και δεν υπάρχει πραγματικά, νομίζω, ούτε στη λογική, ούτε στη συνείδηση, ούτε στις πρακτικές του σώματος. Είναι ένας φορέας καταναγκασμού, ελέγχου, περιστολής, και διοκτικός τιμωρητισμός, η πύλη μάλιστα των διοκτικών τιμωρητικών μηχανισμών του κράτους, και με αυτή την έννοια κιόλας αναφέρθηκες και εσύ, παίζει ένα και πολύ σημαντικό ρόλο στην ακριβώς στην στο ξεκίνημα αυτών των διώξεων, στο ξεκίνημα της άσκησης της ποινικής εξουσίας, του ποινικού καταναγκασμού, που είναι και στον πυρήνα της κρατικής εξουσίας και στη σχέση του πολίτη και η πιο δύσκολη στιγμή στη σχέση του πολίτη με το κράτος, και το κάνει συστηματικά με το χειρότερο τρόπο. Αναφέρομαι γιατί αναφέρθηκες πραγματικά, αυτό το στάδιο της σύλληψης, της προσαγωγής, της σύλληψης και της κατάρτισης εκείνων των βασικών εγγράφων
που θα είναι το, θα αποτελέσουν την προανάκριση, τη δικογραφία για τη δίωξη ενός ανθρώπου, είναι πάρα πολύ κρίσιμη για όλη την υπόλοιπη διαδικασία, για όλη την ποινική διαδικασία. Είναι πάρα πολύ κρίσιμο αν ο αστυνομικός θα θελήσει να συγκαλύψει και να κατασκευάσει μια δικογραφία που να συγκαλύπτει ένα έγκλημα, ή αν θα θελήσει να κατασκευάσει αντίστοιχα ένα έγκλημα με μια δικογραφία. Μια δικογραφία που δεν κουνιέται στη συνέχεια με τίποτα. Γιατί δεν είναι μόνον οι πρακτικές στις οποίες έχουν εθιστεί. Αναφέρθηκε λίγο και στον κώδικα δεοντολογίας. Ο κώδικας δεοντολογίας είναι ένα προεδρικό διάταγμα το οποίο δεν έχει καμία δεσμευτική ισχύ, έτσι δεν είναι. Την οποία αγνοούν όντως οι αστυνομικοί και τον οποίο νομίζω ότι γελάνε και τα δικαστήρια όταν τον αναφέρουμε. Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, συγγνώμη, και το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, συνεχώς, το οποίο έχει επανειλημμένα καταδικάσει την Ελλάδα για τέτοια ζητήματα, δεν έχουν καταδικαστεί όμως οι αστυνομικοί. Καταδικάζεται η χώρα. Δεν καταδικάζονται οι δράστες της υπόθεσης και δεν καταδικάζονται, γιατί είναι δεδομένο ότι μια δικογραφία θα φτάσει, μια υπόθεση θα φτάσει να αγγίξει τις διαδικασίες του Ευρωπαϊκού Δικαστήριου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Όταν έχει εξαντλήσει όλα τα εσωτερικά ενδικά μέσα και όταν επομένως έχει παρέλθει τουλάχιστον η οκταετία και έχουν παραγραφεί όλα τα πλημελήματα, συνήθως πλημελήματα είναι τα αδικήματα των αστυνομικών, σαν τέτοια περιγράφονται, ακόμα και όταν είναι βαριά, ακόμα και τα βαρύτερα, και επομένως ποτέ δεν θα λογοδοτήσει η αστυνομική, άπειρη αστυνομική, τους οποίους έχουμε συναντήσει στις ποινικές διαδικασίες, στους οποίους έχουμε ασκήσει μηνύσεις, κατά των οποίων έχουν ασκηθεί ποινικές διώξεις, που τελέσανε σημαντικά εγκλήματα, εξακολουθούν σήμερα όχι μόνο να είναι στο σώμα, όχι μόνο εξακολουθούσαν όλο αυτό το διάστημα να είναι στο σώμα, αλλά κατέχουν και σημαντικές θέσεις μέσα στο σώμα. Γιατί, πέρα από το όλα τα υπόλοιπα, πέρα από την αλληλεγγύη των συναδέλφων, πέρα από τις πρακτικές και τις λογικές του ίδιου του συστήματος, υπάρχει και η προφανής απροθυμία της δικαστικής εξουσίας, συνέργεια της δικαστικής εξουσίας, να μην μιλήσω για προθυμία, η συνέργεια της δικαστικής εξουσίας στη συγκάλυψη, στο ξέπλυμα και στην αποκατάσταση των ποινικών αδικημάτων που τελούν οι αστυνομικοί και των αστυνομικών που τα τελούν. Έχουν ένα ισχυρό πλέγμα προστασίας που είναι από τη μια η δικαστική εξουσία, η οποία τους αποδίδει, τους αντιμετωπίζει με ένα αμάχητο πια τεκμήριο αξιοπιστίας, είτε ως μάρτυρες είτε ως κατηγορούμενους, έχουν αμάχητο τεκμήριο. Λέει ψέματα δηλαδή ο αστυνομικός? Ξέρεις πόσες φορές έχω ακούσει σε αυτά τα δικαστήρια αυτή τη φοβερή φράση και έχω δει το μάρτυρά μου, τον κατηγορούμενο, τον όποιο, να τα μαζεύει και να λέει όχι, δεν λέει ψέματα. Όταν ακούγεται από την έδρα αυτή η φοβερή κραυγή, λέει ψέματα, δηλαδή θέλετε να πείτε. Έχουν αντίστοιχα μια θεσμική ασπίδα από το ίδιο το νομοθετικό πλέγμα το οποίο τους προστατεύει, το ακαταδίωκτο με τον νόμο των 4055 νομίζω του 12 που τους εξαιρεί από τις διαδικασίες του αυτοφόρου τους αστυνομικούς. Τους εξαιρεί αντίστοιχα από την καταβολή των παραβόλων που είναι υποχρεωμένος να υποβάλει κάθε πολίτης. Δεν ξέρω όσοι είστε εδώ πέρα, κάποιοι και εσύ πρέπει να είσαι συνάδελφος, βλέπω ότι κουνάς πονεμένα το κεφάλι σου και εσύ μάλλον, ναι. Έχετε δει πως έχουν αδειάσει τα γραφεία των μηνύσεων, της κατάθεσης των μηνύσεων τον τελευταίο καιρό? Είναι τέτοιο το κόστος, το βάρος μιας μήνυσης, της υποβολής μιας μήνυσης, που είναι αδύνατο στον πολίτη να διεκδικήσει μια ένωμη προστασία. Το γραφείο στο οποίο συνήθως υπήρχε μια ουρά 10-15 ατόμων για να μπορέσει να καταθέσει, είναι άδειο. Πηγαίνεις και καταθέτεις και φεύγεις. Με αυτόν τον τυχερό που έχει τα 150 ευρώ για να καταθέσει. Οι αστυνομικοί απαλλάσσονται από το παράβολο. Οι αστυνομικοί με αυτήν την απόφαση του 2009, την πολύ προβληματική που έχει προσβληθεί και όλα στο Συμβούλιο Επικρατείας, απαλλάσσονται οι εξωτερικής υπηρεσίας. Θα μας το εξηγήσεις περισσότερο, θα μας το εξηγήσετε περισσότερο όσοι έχετε περισσότερη σχέση με το θέμα. Απαλλάσσονται από το να φέρουν διακριτικά.
Αλλά ακόμα και όταν φέρνουν διακριτικά, είναι αδύνατο να αναγνωρίσεις και να ταυτοποιήσεις έναν αστυνομικό που είναι κρυμμένος πίσω από όλη εκείνη την πανοπλία την οποία έχει ο κάθε αστυνομικός όταν ενεργεί. Όταν ενεργεί στα πλαίσια της υπηρεσίας του, της δημόσιας εξουσίας, που λέει ο νόμος που το έχει ανατεθεί. Και καμία από τις μηνύσεις που έχουμε κάνει κατά αστυνομικών των ΜΑΤ, που έχουν επιτεθεί, έχουν χτυπήσει πολίτες, έχουν σπάσει χέρια, κεφάλια, έχουν κάνει άδικες συλλήψεις, έχουν πλακώσει στα χημικά γέρους ανθρώπους, δεν έχει λογοδοτήσει, δεν μπορεί να ταυτοποιηθεί. Όχι μόνο δεν μπορεί να ταυτοποιηθεί, αλλά τον καλύπτει η υπηρεσία του. Ο κουκουλονόμος πρώτα απ' όλα έπρεπε να εφαρμόσεται κατά των αστυνομικών. Οι αστυνομικοί είναι οι αστυνομικοί, κατά των ειδικών εκείνων ομάδων, ειδικών εκείνων σωμάτων, που από τον νόμο έχουν το δικαίωμα να αποκρύπτουν τα χαρακτηριστικά τους όταν δρούν. Έχω ανθρώπους οι οποίοι θα δικαστούν για κακούργημα, γιατί στη διάρκεια μιας διαδήλωσης πετάξανε μια πέτρα και φοράγανε γυαλιά. Θα δικαστούν για κακούργημα. Οι αστυνομικοί έρχονται με full face κουκούλες ή ακαμίτες με full face και μπορούν να σπάνε κόκαλα, το έχουμε δει, να βασανίζουν ανθρώπους και δεν είναι υποχρεωμένοι να αποκαλύψουν στοιχειοδός το ποιοι είναι. Η άσκηση της δημόσιας εξουσίας είναι incognito πια. Να πω ακόμα ότι μέσα στις φοβερές διατάξεις αυτού του πλαισίου έχω διαπιστώσει ότι υπάρχει και ένα προεδρικό διάταγμα, νομίζω, είναι... Όσοι ασχολείστε εδώ, ξέρετε, που καλύπτει τις δαπάνες της νομικής υπεράσπισης των αστυνομικών όταν βρίσκονται υπόλογοι για τις πράξεις τους. Και έχω εκπλαγεί με το ότι υπάρχει ένα τέτοιο πράγμα. Δεν είμαι σε θέση αυτή τη στιγμή, δεν πρόλαβα να το φέρω. Υπάρχει και δεν είμαι σε θέση να πω το αν και πόσο εφαρμόζεται. Να πω λοιπόν ότι όλα αυτά τα πράγματα... και η συστηματική πια και κατοχυρωμένη ατιμωρησία των αστυνομικών είναι αυτά που μαζί με τις πρακτικές του σώματος, τις παραδόσεις, την προηγούμενη παιδεία τους, την παιδεία τους μέσα στο σώμα, έρχεται και τους διαφθείρει, τους διαβρώνει και τους απανθρωποποιεί. Να πω ότι εμείς που ερχόμαστε σε επαφή με αστυνομικούς συχνά πυκνά μέσα στη δουλειά μας, σαν ένας μάλλον από αυτούς που έρχονται σε επαφή με αστυνομικούς, μπορώ να πω κιόλας ότι μέσα στην αστυνομία υπάρχουν και εξαιρετικά παιδιά. Υπάρχει ευαισθησία μέσα στην αστυνομία, έχω να το λέω και το ξαναλέω, το λέω και στους ίδιους, το λέω και αλλού. Μπορείς να βρεις ευαισθησίες που δεν θα τις βρεις μέσα στο δικαστικό σώμα, δεν θα τη βρεις. Δεν θα την βρεις αυτή την ευαισθησία σαν εισαγγελέα. Και αυτό πρέπει να τους το αναγνωρίζουμε. Να πω ότι προχθές, στην περίπτωση εκείνης της γυναίκας, της πρόσφυγος, η οποία συνελήφθη και οδηγήθηκε στη Γάδα, συνελήφθη στα πλαίσια ενός αιτήματος έκδοσης που εκκρεμούσε σε βάρος της, ένα αίτημα έκδοσης που απορρίφθηκε χθες, αμετάκλητα κιόλας διότι δεν ασκήθηκε κάποια έφεση, δικάστηκε και απορρίφθηκε. Η γυναίκα αυτή οδηγήθηκε στη Γάδα για διανυκτέρευση από το αστυνομικό τμήμα της Καλλιδρομίου, εκείνο το βράδυ που είχε συλληφθεί, και στη Γάδα, τη ζητήσανε να κδηθεί. Αρνήθηκε και τότε η αστυφύλακας που είχε αναλάβει να διεκπαιρεώσει το έργο κάλεσε μέσα στο δωμάτιο δύο άντρες αστυνομικούς οι οποίοι της επιτέθηκαν, την κτύπησαν για να την εξαναγκάσουν, προσπάθησαν να της αφαιρέσουν τα ρούχα με τη βία για να την εξαναγκάσουν να υποκύψει. Αυτή αντιστάθηκε και στις φωνές της ανταποκρίθηκε ο αστυνομικός του τμήματος της Καλλιδρομίου, ο οποίος τη συνόδευε. Και μπήκε μέσα στο δωμάτιο, άνοιξε την πόρτα, μπήκε μέσα στο δωμάτιο. Και νέος άνθρωπος. Ένα πολύ νέο παιδί. Και εγώ το εκτίμησα πάρα πολύ τη συνολική του στάση. Και σκέφτηκα με φόβο ότι αυτό το παιδί κινδυνεύει να τιμωρηθεί. Μπήκε μέσα, μπήκε ανάμεσα στους ανθρώπους που χτυπάγανε τη γυναίκα, του σταμάτησε. Ήρθε σε σύγκρουση μαζί τους. Τους έκανε αναφορά, πήρε τα στοιχεία τους, στοιχεία στα οποία στηριχθήκαμε εμείς στη συνέχεια για να κάνουμε μία μίμηση. Τέτοια περιστατικά είναι περιστατικά που αξίζει να τα αναφέρουμε και έχει ενδιαφέρον να τα προσέξουμε. Εκεί πραγματικά βλέπεις και μια άλλη αστυνομία, η οποία όμως δεν είναι αυτή που καθημερινά αντιμετωπίζουμε. Να πω, για να συνεχίσω, να φύγω από αυτό, να πω
Και να πω για τη συγκάλυψη, επειδή με πονάει τώρα θα το πω και επειδή είναι μέσα στο πνεύμα. Μια κλασική περίπτωση συγκάλυψης αλληλεγγύης, παράλογης, αποθυματοποίησης και διάβρωσης. Η περίπτωση αυτού του νεαρού που βρέθηκε νεκρός στην Αναξαγόρα σύμφωνα με τους αστυνομικούς, οι οποίοι τον είχαν συλλάβει, τον κτύπησαν και στα χέρια του απάνω κατέρευσε, πέθανε, κατέληξε. Το γιατί δεν το ξέρουμε. Οδηγήθηκε στο νοσοκομείο, από το νοσοκομείο οδηγήθηκε, εξαφανίστηκε από το νοσοκομείο για κάποιες ώρες, οδηγήθηκε στη συνέχεια στην ιατροδικαστική υπηρεσία μετά την εξαφάνιση, το πτώμα, σε πλήρη σύψη, μετά από μερικές ώρες είχε εντελώς καταστραφεί το σώμα και εκεί βρέθηκαν στο λαιμό του κάποια σακουλάκια με ναρκωτικά. Τα οποία όμως δεν είχαν βρεθεί προηγούμενα στο νοσοκομείο στο οποίο είχε μεταφερθεί και στο οποίο προσπάθησαν με διασωλήνωση να τον επαναφέρουν στην, να τον σώσουν. Αιγύπτιος. Όχι, είναι Αιγύπτιος, είναι ελληνικής, είναι Έλληνας με ελληνικής ηθαγένειας, ουσμπέκικης καταγωγής ο πατέρας του. Οι αστυνομικοί κατέθεσαν, δύο αστυνομικοί κατέθεσαν να τον βρήκαμε σε κόμμα. Στις έρευνες του πατέρα του προέκυψε ότι κάποιος, προέκυψε ένας νεαρός ο οποίος κατέθεσε ότι εγώ είχα δει τη σκηνή, είχε τραβήξει και βίντεο. Είχα δει τη σύλληψή του και ήταν όρθιος στον συνέλευμα και στη συνέχεια κατέληξε. Κατά του νεαρού η αστυνομία άσκησε μήνυση για συκοφαντική δυσφήμιση και ψευδορκία και είναι κατηγορούμενος για συκοφαντική δυσφήμιση και ψευδορκία. Οι αστυνομικοί οι οποίοι είναι άγνωστο παρόλες τις προσπάθειές μας το ότι πού βρέθηκε το πτώμα στις χώρες που χάθηκε. Δεν μπορέσαμε ποτέ να βρούμε τι απόγεινε το πτώμα όταν εξαφανίστηκε. Ο αστυνομικός, ο οποίος ανέλαβε να κάνει την έρευνα, εξαφάνισε τα ρούχα του, από τα οποία μπορούσαν να συναχθούν συμπεράσματα για το πώς πέθανε. Ο αστυνομικός, ο οποίος ανέλαβε να κάνει την ΕΔΕ, στις μηνύσεις που κάναμε, αποφάσισε ότι ο νεαρός ψεύδεται και ότι το βίντεο που έχει τραβήξει δεν επαρκεί για να προσδιοριστούν τα στοιχεία των ανθρώπων που συμμετέχουν στη σκηνή. Στην πορεία, με έρευνα, αποκαλύφθηκε πράγματι ότι υπήρχαν 4 αστυνομικοί στο σημείο εκείνο, οι οποίοι τον πάλευαν και ότι κατέληξε στα χέρια τους. Αποκαλύφθηκε ότι υπήρχε ένα περιπολικό στο σημείο, του οποίου η παρουσία έχει συγκαλυφθεί, διότι οι αστυνομικοί λέγανε ότι δεν μπορούμε να τον βρούμε ποιο είναι. Με ανάλυση όμως βρισκόταν το ποιο είναι. Και βρέθηκαν οι επιβαίνοντες στο περιπολικό. Και οι επιβαίνοντες στο περιπολικό, που ήταν από το καλό κομμάτι της αστυνομίας, αποκάλυψαν το τι είχε γίνει. Και η υπόθεση έφτασε στα δικαστήρια. Έτσι. Λοιπόν, αυτές οι πρακτικές όλες και η υπόθεση ξαναγύρισε πίσω. Αυτές οι πρακτικές όλες της αστυνομίας είναι παράκληψη. Να πω τώρα για την αστυνομία και την αριστερά, όμως, να περάσω στο επόμενο, να πω ότι η αστυνομία αυτή τη στιγμή είναι ένα ζήτημα πώς η αριστερά μπορεί να αντιμετωπίσει την αστυνομία αυτή, την αστυνομία τη βίαιη, την επιθετική, που βασανίζει, που φυλακίζει, που παραπέμπει άδικα, που κατασκευάζει κατηγορίες και πάει λέγοντας. Η αστυνομία είναι αυτή τη στιγμή ένας ένοπλος στρατός, ένας στρατός των 45-50 χιλιάδων είναι ένοπλοι, κατέχουν, είναι πολύ βαθιά μέσα στις δομές του συστήματος, κατέχουν, έχουν τη γνώση αυτών των δομών που δεν μπορεί να έχει η αριστερά που έχει μείνει όλα αυτά τα χρόνια έξω από όλο αυτό το πράγμα, έχουν πρόσβαση σε πράγματα, διαδικασίες απόρριτα στα οποία εμείς δεν μπορούμε να αγγίξουμε με κανένα τρόπο και έχει τη δικαστική προστασία όπως είπαμε και έχει και την κοινωνική συνένεση ακριβώς γιατί η κοινωνία αποδέχεται αυτή τη βία που ασκεί η αστυνομία, την νόμιμη βία που θα έλεγες εσύ, έχει και την κοινωνική συνένεση στο να κάνει. Δεν λέω, το λέει το Σύνταγμα. Το λέει το Σύνταγμα. Ναι, να ξέρουμε τι λέμε. Επειδή εγώ δεν δέχομαι αυτό το... Ναι, εντάξει, αλλά λέω να ξέρουμε από πού ξεκινάμε να μιλάμε για νόμιμη και παράνομη βία. Δεν είναι επειδή μου ήρθε. Δεν θέλω να στην πω. Όχι, δεν εγώ στη λέω, αλλά επειδή είσαι
Από τους καλύτερους δικηγόρους που ξέρω, γι' αυτό το λέω. Όχι, όχι, δεν είμαι από τους καλύτερους δικηγόρους. Είμαι από το δίκτυο. Είμαι. Το δίκτυο είμαι. Το δικηγόρος είναι και λίγο προσβλητικό, πρέπει να πω. Δεν σας αντέχω σαν δικηγόρο. Είναι λίγο προσβλητική η ιδιότητα τις σημερινές μέρες. Να πούμε λοιπόν ότι είναι ένα μείζον ζήτημα ποια είναι η στάση της αριστεράς απέναντι σε αυτό το πράγμα και να βάλω κάποιους άξονες και να πω καταρχήν η στάση της αριστεράς απέναντι σε αυτό το πράγμα που είναι αυτός ο ένοπλος στρατός που μπορεί την οποιαδήποτε στιγμή να κατέβει στο δρόμο και να ανατρέψει μια κυβέρνηση, δεν το συζητάμε. Δεν είναι πια ο στρατός ο οποίος αποτελεί κίνδυνο για την εκτροπή την αντισυνταγματική. Είναι αλλού πια οι μηχανισμοί. Οι μηχανισμοί που έχουν την εξουσία, που κατέχουν την εξουσία, είναι αλλού. Λοιπόν, μιλώντας, περνώντας στην αριστερά και σε ό,τι αφορά την αστυνομία και την κρατική βία και την άσκηση της κρατικής βίας, να βάλω πέντε άξονες, να πω ένα καταρχήν, ότι νομίζω ότι η αριστερά πρέπει να λέει την αλήθεια. Η αλήθεια είναι επαναστατική, η αλήθεια είναι ανατρεπτική, είναι εργαλείο πολιτικής η αλήθεια, είναι σκόπιμο, είναι αποτελεσματικό, είναι πιο σκόπιμο και είναι το πιο σκόπιμο και το πιο αποτελεσματικό και δεν χρειάζεται καμία υπερβολή για να μπορεί η αλήθεια να επιτελεί στο ρόλο της. Τον επαναστατικό της, τον αντρεπτικό της ρόλο, παρατήρηση πρώτη, παρατήρηση δεύτερη, καταγγελτική υπερβολή, δεν αποτελεί, δεν συνιστά επαναστατική συνέπεια και νομίζω ότι πρέπει να προσέξουμε πάρα πολύ στην αριστερά για τη καταγγελτική υπερβολή υπονομεύει την αξιοπιστία της αριστεράς, υπονομεύει το κύρος, υπονομεύει την αλήθεια και μας βγάζει έξω από το παιχνίδι. Να πω ακόμα ότι τρίτο ζήτημα, ότι νομίζω ότι είναι λάθος και πρέπει να είναι μακριά από εμάς, η θυματοποίηση. Επίσης, οι παλιοί το είχανε ότι η θυματοποίηση, η αυτοθυματοποίηση δεν είναι πολιτική στάση, δεν είναι πολιτική πράξη. Νομίζω ότι σήμερα δεν το έχουμε και νομίζω ότι πρέπει να το ξαναθυμηθούμε και να πάρουμε σαν παράδειγμα, όχι γιατί θέλω να το θέσω ως παράδειγμα, να θέσω τη δράση ως παράδειγμα, θέλω να θέσω τη στάση, την περίπτωση ας πούμε των παιδιών του Βελβενδού. Έτσι. Να πω ακόμα ότι η καταγγελτική πρακτική της αριστεράς όταν γίνεται με τον αποπνικτικό, τον καταλυτικό τρόπο τον οποίο γίνεται, στρώνει, καλλιεργεί πνεύμα ήττας, στρώνει το δρόμο για την ήττα, στρώνει το δρόμο στον αντίπαλο και εκεί είναι ένας άξονας, νομίζω ότι πρέπει να το προσέξουμε, η καταγγελία πρέπει να είναι μοχλός για αντίσταση, συσπήρωση, για κινηματική κινητοποίηση, δεν πρέπει να είναι για ήττα. Οι καταγγελίες του τύπου και θα γίνουν πολύ χειρότερα τα πράγματα και θα καταστραφούμε και θα μας σκοτώσουν και νομίζω ότι είναι λάθος, έτσι κι αλλιώς δεν ανταποκρίνεται και στην αλήθεια και νομίζω ότι δεν βοηθάνε. Να πω ακόμα, για να πάω παραπέρα, ότι η αριστερά που απέναντι σε αυτό το φαινόμενο εγκαλείται, ενοχοποιείται και αυτοενοχοποιείται με την επίκληση της νομιμότητας απέναντι στο φαινόμενο της κρατικής βίας πρέπει να πάψει να εγκλωβίζεται μέσα στην υποταγή σε αυτά τα γελεύσματα της νομιμότητας. Όταν νομιμότητα είναι, όταν νόμιμο είναι να καταδικάζεις στη φτώχεια, στην πείνα, στην εξαθλίωση, να πωλείς τους ανθρώπους, να τους παίρνεις στο σπίτι τους, να κατάσχεις την περιουσία, τη μοναδική τους κατοικία, την πρώτη τους και μόνη κατοικία, να αφήνεις τα παιδιά τους χωρίς νηστικά, να τους εξαναγκάζεις να στείνονται στα συσίτια. Όταν νόμιμη είναι η βία της αστυνομίας, όταν νόμιμο είναι να χώνεις ανθρώπους στις φυλακές χωρίς λόγο και να τους προφυλακίζεις, να τους βασανίζεις, να τους στερείς στοιχειώδη δικαιώματα, να καταργείς κάθε εγγύηση του νόμου. Εμείς πρέπει να είμαστε με την ανομία. Και δεν πρέπει να φοβόμαστε να το πούμε. Αν η ανομία είναι το δίκαιο, αν το δίκαιο είναι άνομο, εμείς είμαστε με το δίκαιο και δεν μας πειράζει αν είναι άνομο. Νομίζω λοιπόν ότι η αριστερά θα πρέπει να διεκδικεί σε αυτή την ιστορία των άκρων, να είναι στα άκρα, είμαστε άκρο. Είμαστε άκρο και πρέπει να είμαστε άκρο.
Γιατί μόνο έτσι μπορούμε να αντισταθούμε στο άλλο άκρο που είναι όλα αυτά που, που αντιμετωπίζουμε. Και να πω ακόμα ότι να έρθω σε ένα επόμενο θέμα, το επίδικο της ασφάλειας, γιατί είναι θέμα της, του τίτλου σας, είναι ένα ζήτημα. Έχουμε ανάγκη από ασφάλεια. Το επίδικο της ασφάλειας είναι πλασματικό, είναι πραγματικό. Είναι πραγματικό, θα έλεγα εγώ. Δεν είναι απάτη της εξουσίας, είναι καθημερινή πραγματικότητα. Δεν υπάρχει μόνο η παραβατικότητα της φτώχειας, η οποία πλήττει τους φτωχούς, τους φτωχότερους. Υπάρχει και παραβατή, η εγκληματικότητα της βίας, η εγκληματικότητα της, κατά της γενετήσιας ελευθερίας, γενετήσια βία. Υπάρχει η βία του οργανωμένου εγκλήματος, η βία της εξουσίας. Και απέναντι σε όλα αυτά, δεν μπορείς να πεις ότι δεν μπορείς, ότι θα κλείσεις τα μάτια μπροστά στο επίδικο της ασφάλειας. Όσο κι αν η επίκληση της ασφάλειας από το κράτος είναι για να, να την καταστήσει μοχλό χειραγώγησης και εκφοβισμού και κατατρομοκράτησης του κόσμου, είναι μια πραγματικότητα. Χρειαζόμαστε μηχανισμούς προστασίας του πολίτη και πρέπει να βρούμε τον τρόπο να τους κάνουμε. Με ποια όπλα? Με ποια όπλα? Πώς θα φτιάξουμε μια άλλη αστυνομία ή έναν μηχανισμό προστασίας του πολίτη? Είναι επίδικο. Εμείς στην αριστερά, εμείς στην άκρα αριστερά, φοβόμαστε πραγματικά να μιλήσουμε για ασφάλεια, φοβόμαστε να μιλήσουμε για αστυνομία, φοβόμαστε να αντιμετωπίσουμε αυτό το ζήτημα. Επειδή όμως εσείς θα το αντιμετωπίσετε, πιθανότατα, πολύ γρήγορα, θα πρέπει να ψάξουμε να βρούμε τον τρόπο. Ποιο θες να κοιτάει? Αυτοί που θα ασκήσουν εξουσία. Διαλέγεται αυτή τη στιγμή η αριστερά με την εξουσία. Νομίζω λοιπόν ότι τα ζητήματα της ασφάλειας πρέπει να τα δούμε τώρα πια γενικά, για να κλείνω γιατί μιλάω πολύ έτσι, με όρους κοινωνίας και κοινωνικής αλληλεγγύης. Γιατί κανένας μηχανισμός δεν μπορεί να λειτουργήσει, κανένας μηχανισμός προστασίας δεν μπορεί να λειτουργήσει αν δεν έχει στήριξη της κοινωνίας, αν δεν λειτουργεί αυτή η πολύ σημαντική ασπίδα προστασίας που είναι η γειτονιά, που είναι η οργάνωση, που είναι η συλλογικότητα και οι μηχανισμοί αλληλεγγύης που παράγονται μέσα από αυτά. Χωρίς λοιπόν αυτήν την ασπίδα προστασίας, οι όποιες αστυνομίες δεν μπορούν να λειτουργήσουν. Δεν θα μας σώσουν. Η κουλτούρα της συμμετοχής σε αυτό, στη λαϊκή συνέλευση, συνέλευση της γειτονιάς, στο συλλογικότητα της γειτονιάς, στο σχήμα το πολιτικό, το έτσι κι αλλιώς, που θα μπορούσε να λειτουργήσει, δεν υπάρχει. Δεν την έχουμε και δεν κατορθώνουμε να την καλλιεργήσουμε. Μας φεύγει. Και από την άλλη, και νομίζω ότι πρέπει εκεί να ρίξουμε το βάρος. Και από την άλλη, σε αυτό που λέμε κοινωνική αυτοοργάνωση, είναι πολύ χρησιμοποιημένος ο όρος, γενικός, θα ήθελε πολλές επεξηγήσεις. Και από την άλλη να πω ότι σε ό,τι αφορά την ίδια την αστυνομία, αυτό τον ένοπλο στρατό, φυσικά εκεί είναι ένα στρατός ο οποίος δεν καταργείται από τη μία μέρα στην άλλη, και όσο και αν λέμε για συμμετοχή της πολιτικής κοινότητας, για μηχανισμούς αναγκαίους, ανεξάρτητους μηχανισμούς ελέγχου και τιμωρίας και διαδικασίες αντίστοιχες, με ισχυρά θεσμικά ερίσματα, δεν μπορούμε να πιστεύουμε ότι από τη μια στιγμή στην άλλη μπορούμε να απαλλαγούμε από κάτι που στο 60%, λέει ο Παναγιώταρος, είναι Χρυσή Αυγή. 50% λέει ο Μουίσνιξ ότι έχουν ψηφίσει, προκύπτει ότι έχουν ψηφίσει Χρυσή Αυγή από τα τμήματα στα οποία ψήφισαν τα ΜΑΤ. Είναι βέβαια συγκεκριμένα σώματα, δεν είναι όλα τα σώματα. Είναι συγκεκριμένα σώματα. Έτσι, ναι, να το βάλουμε στη θέση του. Όσο λοιπόν και αν το λέμε, δεν θα είναι εύκολο να γίνει η αλλαγή σε αυτούς τους μηχανισμούς. Προϋποθέτει άλλους συσχετισμούς πολιτικούς και κοινωνικούς που θα μπορούν να δημιουργήσουν ένα άλλο πλαίσιο, ένα άλλο καθεστώς. Άλλους πολιτικούς και κοινωνικούς συσχετισμούς που δεν θα επηρεάζουν μόνο την αστυνομία, δεν θα στηρίζουν μόνο τον νεαρό της Καλλιδρομίου, τον νεαρό αστυνομικό της Καλλιδρομίου που μπήκε μπροστά για να προστατεύσει την πρόσφυγα, μπροστά στους συναδέλφους του, αλλά που θα δημιουργεί αντίστοιχα, θα έχει παραγωγή
αντίστοιχα ενός μιας άλλης αντίληψης και μέσα στο δικαστικό σώμα, που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Να κλείσω να πω δύο λόγια για την έκθεση Μοίσνικ που ήταν και το το άλλοθι για τη σημερινή εκδήλωση. Έχουμε συνηθίσει τα τελευταία χρόνια να, όχι τα τελευταία χρόνια, σε όλα, όλες τις προηγούμενες δεκαετίες, να δίνουμε ένα, να περιβάλλουμε με ένα ιδιαίτερο κύρος και ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον τις εκθέσεις, τις καταγγελίες και τις προτροπές των διεθνών οργάνων, φορέων, οργανώσεων που αφορούν τα γινόμενα εδώ, και συχνά πυκνά να απευθυνόμαστε σε ξένα κέντρα, να ζητάμε την παρέμβαση ξένων θεσμών και κέντρων και οργανώσεων για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τις θεσμικές και μη παραβιάσεις και εκτροπές που υπάρχουν στην Ελλάδα όλες αυτές τις δεκαετίες. Εγώ δεν δίνω αυτό το... Εγώ πιστεύω ότι αυτό είναι λάθος. Ένα ζήτημα είναι, νομίζω ότι αυτό μάλλον που είναι σημαντικό, είναι, δεν είναι η... η χρησιμοποίηση των τιμωρητικών μηχανισμών εδώ, ούτε η ενεργοποίηση της καταγγελίας σε κάποια Γερμανία, Αγγλία ή δεν ξέρω που αλλού, ή στο Στρασβούργο κλπ, ούτε οι αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Νομίζω ότι το ζήτημα είναι να λειτουργήσει η πολιτική καταγγελία και η συσπήρωση της δικιάς μας κοινωνίας να μπορέσει να λειτουργήσει αποτρεπτικά απέναντι σε αυτά τα φαινόμενα. Νομίζω ότι το ζήτημα είναι οι πολιτικές μας καταγγελίες, οι δικές μας καταγγελίες, να μπορούν να παράγουν πολιτικό αποτέλεσμα και να μην χάνονται σε μία, μέσα από τα λάθη που κάνουμε, στα οποία αναφέρθηκα πριν. Ο Μοίσνιεκ, ο οποίος παραθέτει μια σειρά από μηχανισμούς συμβάσεων και που άλλες έχουν υιοθετηθεί, διεθνών συμβάσεων που άλλες έχουν υιοθετηθεί από την Ελλάδα και άλλες δεν έχουν υιοθετηθεί, και άλλες αποτελούν επομένως εσωτερικό δίκαιο και άλλες δεν αποτελούν, παραθέτει για να υποδείξει ποια θα πρέπει να είναι η αντιμετώπιση του ρατσισμού και της κρατικής βίας και της εμπλοκής της αστυνομίας. Αγνοεί την κοινωνία, λογικό είναι. Εμάς μας αφορά η κοινωνία, μας απασχολεί η κοινωνία, στην κοινωνία απευθυνόμαστε, στη δικιά μας κοινωνία, τη δικιά μας κοινωνία θέλουμε να ενεργοποιήσουμε. Νομίζω εκεί πρέπει να είναι ο ρόλος, ο στόχος μας, ο αγώνας μας, και όχι στον όποιο Μοίσνιεκ. Να πω δε ότι επειδή όλη η έκθεση του Μοίσνιεκ επικεντρώνεται στο πώς θα μπορούσε να τεθεί εκτός νόμου η Χρυσή Αυγή, με επίκληση όλων αυτών των διατάξεων εσωτερικών και διεθνών κλπ, και με μια πρότασή του για ένα τρόπο ερμηνείας του συντάγματος τέτοιον που να επιτρέπει την απαγόρευση κομμάτων, των κομμάτων εκείνων λέει που υποστηρίζουν, είναι οι οδηγίες της Βενετίας, που υποστηρίζουν τη βία ως μέρος του προγράμματός τους ή έχουν στόχο την ανατροπή της συνταγματικής τάξης μέσω ένοπλου αγώνα ή ανατρεπτικών δραστηριοτήτων. Θεωρώ ότι η έκθεση αυτή με αυτά που λέει είναι εξαιρετικά επικίνδυνη. Επομένως θα διαχωριστώ πάρα πολύ από όσα έγραψες σχετικά και από όσα είπες στην αρχή, και συγγνώμη που μίλησα τόσο πολύ.